Καλησπέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Φωτεινά κούτελα. Ωραία ήταν. Ναι, ήταν συγχρονισμένο αυτό. Νομίζω τα κάνετε και εσείς από το σπίτι πλέον. Ναι, επίσης να ξαναπούμε ότι όποιοι μας ακούνε, αυτό που ακούσατε να χτυπιέται είναι η παλάμη μας στο κούτελό μας. Στην παλάμη σου απάνω, Άλεξ. Δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα στο μισό επεισόδιο θα φτιάχνεις το μικρόφωνο, έτσι. Με ξέρεις. Σε ξέρω, ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί το έχω αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ωραία. Πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, πλέον ανεβαίνει σε όλες τις πλατφόρμες. Ανεβαίνει σε Spotify, σε Apple, iTunes, σε αυτά podcast. Όλα. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ απλά στο Anchor το βάζω και μου το βγάζει σε πλατφόρμες. Mm-hmm. Λοιπόν. Οπότε, ναι, μπορείτε να το ακούσετε από όποια πλατφόρμα εσείς επιθυμείτε. Από όποια πλατφόρμα. Ή μπορείτε να το δείτε στο κανάλι του YouTube του GameLab. GameLab.gr. Ναι. Όπως βλέπετε από το πρώτο επεισόδιο έχουμε τεράστια τέτοια. Σε λίγο θα κρατήσουμε χεράκι χεράκι εδώ πέρα με τον Άλεξ. Θα κάνουμε ο Μάριο, Μάριο. Ό,τι καλύτερο, λοιπόν. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Α, έχουμε και τη Βεργάρα, ναι, την ξεχάσαμε. Τι κάνεις, Σοφία? Η Σοφία ήρθε μόνο για μας από το εξωτερικό. Δεν μιλάει. Ίσως φταίει που έχουμε το μικρόφωνο στον αφαλό της. Εντάξει, δεν το λες και αφαλό εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, για όσους το ακούτε απλά, έχουμε real life size βασικά τη Σοφία Βεργάρα εδώ πέρα, ένα απόκομα. Απόκομα. Δεν ξέρω τι κάτσα είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Ένα ομοίωμα. Ένα ομοίωμα. Πάρε το μικρόφωνο από εκεί. Γιατί φαίνεται σαν κάτι άλλο. Και το κάνεις ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, παιδιά, μετά από εντολή του αρχισυντάκτη, βγάλαμε το μικρόφωνο πουτσα. Σοφία Βεργάρα. Αχ, Θεέ μου. Πάλι δεν θα κάνουμε εκπομπή, το ξέρεις έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Τι θα... Έλα, συζητήσουμε σήμερα. Ήταν αυτό το επεισόδιο. Τι θα συζητούσαμε? Αυτό το επεισόδιο, παιδες, ξεκίνησε με την φράση «Δεν κάνετε αυτό το επεισόδιο οι δυο σας που θα τελειώσει και γρήγορα». Σήμερα θα συζητήσουμε για τα Steam Sales που τελειώνουν τώρα 9 Ιουλίου. Λογικά το βλέπετε πριν τελειώσει. Ναι, πριν τα το Steam βλέπουμε, sales. Εντάξει. Ναι. Θα ξημεροβραδιαστώ. Τα οποία είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις. Steam Summer Sales. Ναι. Να τα λέμε κάνει σωστά. Και Χριστούγεννα. Κάνει, ναι. Κάνει. Καλό. Αλλού είναι αυτό. Λοιπόν, είναι τα Steam Summer Sales. Γίνονται μία φορά το χρόνο προφανώς καλοκαίρι. Steam Summer Sales κάθε Δεκέμβρη. Γιατί? Είναι καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο. Γαμώτο. Λοιπόν, γίνονται μία φορά το χρόνο. Περίπου 15-20 μέρες είναι. Ναι, νομίζω δύο εβδομάδες. Κάτω από μήνα είναι. Δύο εβδομάδες. Ωραία, και βλέπουμε αρκετές εκπτώσεις. Και είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις. Βλέπουμε δηλαδή τη μέχρι και 90% κάτω της τιμής. Όχι σε όλα τα παιχνίδια, προφανώς. Προφανώς, ναι. Ναι. Όχι σε 3α. Μπαταρίες. Σε 3A τίτλους. AAA. 3A. Λοιπόν, είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου από το Steam. Ξεπερνάνε δηλαδή σε εκπτώσεις τα χειμερινά sales, για παράδειγμα, ναι, από το Steam. Βέβαια, γίνονται εκπτώσεις και αλλού. Γίνονται, νομίζω, και στο Epic Store. Δεν ξέρω την πολιτική γενικότερα του Epic Store. Πώς λειτουργεί στο θέμα εκπτώσεων. Νομίζω ότι δεν έχουν καθιερωθεί. Καλά, έχει πολύ μικρή ζωή το Epic Store. Ναι, μέχρι τώρα, κάτι μήνες. Οπότε δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ακολουθήσουν στο θέμα, αν θα κάνουν κάποιο μεγάλο event για sales. Μπορεί να κάνουν εκπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αναλόγως. Ναι, και οπότε θέλει ο developer. Να καθιερώσουν κάποιες... Κάτι, ναι, ίσως να το κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω. Βέβαια, το θέμα μας είναι ότι κατά πόσο έχουν νόημα πλέον τα Steam Sales. Ναι. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι το θέμα με μας την σήμερα. Ύπαρξη των κλειδάδικων, των γνωστών κλειδάδικων, ναι, παιδί μου. Για όσους δεν ξέρουν ή δεν ασχολούνται αρκετά για να ξέρουν,
Να πούμε ότι πλέον έχουμε φτάσει στην εποχή όπου το Steam και γενικότερα τα stores αυτά δεν είναι η μοναδική πηγή παιχνιδιών για να τα αγοράσεις. Ναι, και το ότι θα πάρεις από κάπου αλλού το παιχνίδι δεν σημαίνει πάλι ότι από το Steam θα το ενεργοποιήσεις. Και για το Steam. Ή για το Epic. Γιατί πουλάνε κλειδιά και για το Epic Store πλέον αυτά τα κλειδάδικα. Ή πουλάνε για το PS Network, για το PlayStation ας πούμε. Η Sony βέβαια τα έχει κόψει πλέον αυτά, θα πουλιάνονται μόνο από το δικό της Store. Ναι. Ή για τα Windows 10 πλέον κλειδιά. Που τα ενεργοποιείς μέσα στο store, το Windows Store. Ναι. Ή για το Xbox, την πλατφόρμα. Γενικότερα υπάρχουν τέτοια κλειδάδικα πλέον, πληθαίνουν όσο πάνε. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι πιο έμπιστες, υπηρεσίες οι οποίες είναι τελείως scam, okay. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες όντως είναι έμπιστες, το κλειδί σου το πάρεις. Τα λεφτά σου δεν θα σου φάνε από την κάρτα 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά έχεις. Ναι. Ή αναποκτήσεις. Μπορεί κάθε φορά που βάζεις να στα παίρνουν. Ναι. Τέλος πάντων. Ή είναι εμπίστες, όπως έλεγα. Θα το πάρεις το κλειδί σου. Απλά επικρατεί λίγο πιο shady κατάσταση από πίσω για το πώς βρέθηκε το κλειδί στα χέρια τους και το πούλησαν. Ότι δηλαδή τα κλέψανε. Ή τα κλέψανε, ή τα αγοράσανε από black market. Και ουσιαστικά και εσύ τα αγοράζεις ως black market. Μπαίνεις στο black market, έχει όπλα, νεφρά, κλειδιά για το Steam. Ναι. Είναι αυτή η σειρά, παιδιά. Ναι. Εντάξει, δεν εννοώ αυτό το black market. Ναι. Γενικότερα κάπου το οποίο δεν είναι... κάποια αγροπολισία η οποία δεν είναι νόμιμη, ναι. Είναι black market. Δηλαδή, αν εσύ έρθεις και μου πουλήσεις μια κόλλα α4, χωρίς να μου κόψεις απόδειξη, ας πούμε, είναι black market αυτό. Ναι. Λοιπόν, γενικότερα υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες. Εντάξει, προφανώς δεν θα αναφέρουμε κανένα όνομα από κανένα κλειδάδικο. Ναι, εντάξει. Όποιος μερικά θέλει, είναι ξέρει. Και πιο ασφαλή. Ναι, όποιος θέλει, ξέρει που μπορεί να βρει. Είναι το 90% των κλειδάδικων είναι καθόλου ανώμημο. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε, γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται αν αγοράσω εγώ από εκεί πέρα, είμαι παράνομος. Όχι, δεν είσαι παράνομος. Ουσιαστικά. Αν αγοράσεις, και συνήθως προτείνουμε να αγοράσεις μέσω PayPal. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι γιατί σου προσφέρει ασφαλής. Μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία, η οποία αρχίζει και τελειώνει στο ότι αν γίνει κάτι, το οτιδήποτε, τα λεφτά σου τα παίρνεις πίσω από το PayPal και το PayPal κυνηγάει μόνο του μετά τον πολίτη. Ναι. Δεν μπλέκεσαι εσύ κάπου. Το PayPal σου προσφέρει αυτή την πώληση. Ναι, είναι πολιτική. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κλειδάδικα, αλλά όπως είπαμε πιο σκιώδες έτσι background από πίσω, αλλά πιο καθαρό. Και προφανώς υπάρχουν τιμές για όλες τις τσέπες. Υπάρχουν κλειδάδικα τα οποία σου κόβουν 10-20% από την αρχική τιμή του παιχνιδιού. Ναι. Υπάρχουν κλειδάδικα τα οποία σου κόβουν και 60-70%. Βέβαια, πολλούς τους φοβίζει γιατί κόβουν 60-70%. Θα πάρω ολόκληρο το παιχνίδι. Ναι. Το κλειδί που θα πάρεις από τα κλειδάδικα είναι ακριβώς το ίδιο κλειδί που σου στέλνει το Steam. Ξέρεις τι. Παρατήρησα, γιατί έκανα λίγο μια έρευνα και με τα Steam Sales και με αυτά, ότι πολλές φορές κάποιο κλειδάδικο μπορεί να σου το δίνει πιο ακριβά από το Steam. Ναι, γιατί? Αυτό γίνεται στα Sales τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μόνο σε κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως το Steam ναι. σου προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, εισαγωγικά. Ναι, η τιμή ορίζεται στο Steam Store από τον developer, από τον publisher, από αυτόν που πουλάει το παιχνίδι του. Ουσιαστικά σου λέει ότι εγώ έχω ορίσει ότι το προϊόν μου αξίζει 60 ευρώ για παράδειγμα. Όταν θα κάνουμε έκπτωση, οικονομικά εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι τα 40 ευρώ ας πούμε. Παρακάτω μπαίνω μέσα για το πόσο έχω ξοδέψει ή τι απόσβεση θέλω να κάνω. Οπότε το Steam, από ό,τι φαντάζομαι και από όσο ξέρω, δεν αποφασίζει μόνο του τι έκπτωση θα κάνει για το κάθε παιχνίδι. Ότι δηλαδή μιλάει με κάποιον... Για παράδειγμα, ρε παιδί, δηλαδή, άμα εγώ είμαι το Steam, είμαι εγώ το Steam, ωραία. Και εσύ βγάζεις ένα παιχνίδι το οποίο το πουλάς 30 ευρώ στο Steam, κανονικά. Έχουμε αποφασίσει, μπορεί και από κοινού, ότι αυτό το παιχνίδι θα το πουλήσουμε 30 ευρώ. Οκ, οκ. Και έρχονται οι περίοδοι του sales. Δεν θα πάω να το κόψω εγώ μόνος μου την τιμή. Σαν store. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια επικοινωνία, διότι αν εγώ αποφασίσω ότι αυτό το παιχνίδι θέλω να το πουλήσω 1 ευρώ. Λογικά δεν θα γίνεται τότε. Δεν θα πρέπει να σε αποζημιώσω με βάση κάποια συμφωνία. Παίρνουν κάποια έσοδα ο publisher ή ο developer
από τις πωλήσεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν γίνονται τότε. Δηλαδή, όταν έρχεσαι εσύ και μου λες, θα βάλω το παιχνίδι σου στο Steam, σου λέει το Steam, OK, να ξέρεις όμως ότι στα sales, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, θα το κόψω 10%. Μετά, ναι, νομίζω πάει και αναλόγως στην πόσο δημοφιλές είναι το παιχνίδι. Για παράδειγμα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι το PUBG, την πρώτη του χρονιά που είχε βγει, δεν είχε καθόλου έκπτωση στα πρώτα Steam Sales που γνώρισε. Παίζει τώρα, νομίζω είναι γύρω στα 15 ευρώ. Εκεί πρέπει ναι, να ναι, καλά, και από κλειδάδικα πλέον το βρίσκεις και κάτω από τα 15, γενικότερα. Αλλά θυμάμαι ότι στο χρόνο ζωής του PUBG, στα πρώτα του Steam Sales που πέτυχε το PUBG ως παιχνίδι, ναι, δεν είχε έκπτωση. Ήταν 30 ευρώ, βέβαια, όσο κυκλοφορούσε. Ξέρεις τι, τώρα που λέμε για sales, τι κάνουν τα πιο πολλά κλειδάδικα? Είναι σε βάση... προσαρμόζουν τις τιμές τους όταν έρχονται τα Steam Sales. Αναλόγως με το Steam. Θα κατεβάσω και εγώ την τιμή. Ναι, γιατί τους παίρνει να το κάνουν αυτό. Κοίτα, να πούμε λίγο πώς λειτουργούν τα κλειδάδικα, πώς προμηθεύονται τα παιχνίδια. Προφανώς, εντάξει, μερικά είναι όντως κλεμμένα. Έχουν γίνει τέτοιες αναφορές από κλειδάδικα, ότι είναι κλεμμένα παιχνίδια, κλεμμένοι κωδικοί. Ναι. Δεν ανήκανε σε κάποιον άτομο και του το πήρανε. Από τη στιγμή που γίνεται redeem στο λογαριασμό σου, το μόνος που μπορεί να στο πάρει πίσω είναι η ίδια η Valve. Δεν μπορεί κανένας, δεν μπορείς εσύ να έρθεις και να μου κάνεις claim τον κωδικό που έχω βάλει. Ναι. Μπορείς να ζητήσεις, μπορείς, αν αγοράσεις ένα κωδικό ο οποίος σου λέει ότι είναι used, μπορείς να τον κάνεις claim. Δεν θα πάρεις προφανώς τον ίδιο κωδικό, θα πάρεις κάποιον άλλον. Ναι. Generated κόπια. Οπότε τα περισσότερα κλειδάδικα, τους κωδικούς τους προμηθεύονται μέσω χονδρικής. Και συνήθως έρχονται απευθείας από την εταιρεία, συνεννόηση με την εταιρεία. Απευθείας δηλαδή σε συζήτηση με τους developers. Δηλαδή έρχομαι εγώ που έχω το Alex Morak Keys, ξέρω εγώ, και σου λέω ότι εσύ που βγάζεις το PUBG, θέλω να σου αγοράσω 100 κόπιες του παιχνιδιού. Θέλω 100 κωδικούς για το Steam. Πόσο μου τους αφήνεις? Στους αφήνω 100 ευρώ, ας πούμε, π.χ. τους 100 κωδικούς. Και θα πάω εγώ να τους πουλήσω 10 και θα βγάλω 9 ευρώ στον κάθε κωδικό. Ναι. Ουσιαστικά έτσι παρακάμπτει το Steam η εταιρεία. Οπότε η εταιρεία, αν το πουλήσει 10 ευρώ το Steam, δεν θα βγάλει 1 ευρώ που θα το πουλήσει. Δηλαδή μπορεί να βγάλει 50 λεπτά. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του Steam που δεν κρατάνε οι developers. Και το ξέρουμε αυτό τώρα πλέον από την φάση αυτή που έχει γίνει με το Epic. Με τη διαμάχη. Γιατί το Epic δίνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στους developers. 90-10 νομίζω. Δεν θυμάμαι. Θα Game Lab News να δείτε, γιατί το έχουν αναφέρει εκτενώς τα κορίτσια. Ναι, ισχύει. Οπότε, ναι, τα κλειδάδικα έτσι προμηθεύονται τα κλειδιά τους. Οπότε πας εσύ και αγοράζεις. Από εκεί πέρα σου έρχεται ένας κωδικός. Τα περισσότερα έχουν άμεσο support. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, έχει τύχει εγώ να αγοράσω από κλειδάδικο, ο κωδικός να μην έχει φτάσει στα χέρια μου, γιατί εν τέλει δεν υπήρχε σε stock. Ναι. Επικοινώνησαν μαζί μου, έγινε refund και όλα άρα, καλά. Αυτό έγινε επειδή είχες πληρώσει με PayPal? Είχα πληρώσει, είχε γίνει το τέτοιο, δεν παραδόθηκε ο κωδικός. Στέλνω μήνυμα γιατί δεν παραδόθηκε ο κωδικός. Ναι. Ξέρεις, δεν σου έρχεται σε inbox. Γιατί δεν το έχουμε σε stock, θα το έχουμε σε 15 μέρες. Έγινε λάθος. Εντάξει, προφανώς ό,τι βλέπεις μέσα στο κατάστημα σε stock δεν είναι real time. Ναι, απόλυτα. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και λάθη. Ναι. Όπως ακριβώς μπορείς να παραγγείλεις μια μπλούζα, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τη γράφει stock είναι και σε stock. Καλό θα είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο στο κατάστημα και να ρωτήσεις, υπάρχει όντως σε stock? Γιατί μπορεί το site να ενημερώνεται στο τέλος της ημέρας. Να μπαίνει κάποιος και να το κάνει χειροκίνητα να ενημερώνει το απόθεμα. Ναι, ειδικά σε μικρές. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να έχεις αυτόματο logistic φάση ένα μικρό κατάστημα γειτονιάς που θέλει να πουλήσει και ιντερνετικά. Ναι. Φτιάχνει δηλαδή μια πλατφόρμα. Δεν είναι κάτι να φτιάξει μια πλατφόρμα και να πουλήσει τα προϊόντα σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Και πολύ φθηνό νομίζω κιόλας. Οπότε ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα στα περισσότερα. Εντάξει, προφανώς να βλέπει ο κόσμος reviews των κλειδάδικων και να τσεκάρει αν κάτι είναι έμπιστο. Και μπορεί να το εμπιστευτεί. Μπορεί να ρωτήσει. Και επίσης και τα υπόλοιπα. Μπορεί κάποιος φίλος του ή κάποιος άλλος από κάποιο community. Να έχει πάρει από εκεί και να ξέρει αν αξίζει ή όχι. Επίσης, για να επιστρέψω σε αυτό που με ρώτησες, που ρώτησες στην αρχή, ότι αν έχει νόημα πλέον να γίνονται Steam Sales. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα.
Για παράδειγμα, είχε μπει σε προσφορά, με συγκεκριμένο παράδειγμα, έχω την εντύπωση γύρω στα 60% το Undertale, το οποίο είναι αρκετά καλό παιχνίδι, mm-hmm. και κανονικά πρέπει να είναι γύρω στα 8,5 ευρώ. Εγώ το πήρα 4, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και το βρήκε σε κλειδάδικο πόσο? Το βρήκα σε κλειδάδικο 2,80. Και ήμουν σε φάση, γιατί? Mm. Άρα δεν ξέρω αν προσάρμοσαν την τιμή τους λόγω των sales ή υπήρχε πάντα. Και μπήκα να τσεκάρω και άλλα games. Σε μερικά ήταν πρώτο το Steam τώρα γιατί έχει μπει sale. Σε άλλα games όπως π.χ. το Pony Island ή το Undertale, τέτοια παιχνιδάκια, ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές των κλειδάδικων σε σχέση με τα Steam sales. Γενικότερα εγώ έχω καταλάβει ότι τα Steam sales συμφέρουν για ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιών, το τι θες να αγοράσεις βασικά. Έχει πάρα πολύ ωραία bundles. Αυτό μέσα, ναι, στο Steam sales. Έχει bundles, για παράδειγμα, 15 ευρώ όλα τα Bioshock, μου είχες πει. Ναι, ναι, ναι. 15 ευρώ όλα τα Bioshock. Ναι. Μαζί το, με και τα το DLC και, ναι, και το Remaster και το 2 το Remaster, ναι, και DLC και ήχους. Γιατί παίρνεις παιχνιδάρες πάρα πολύ φθηνά. Και τα έχεις στο library σου. Ναι. Και τα έχεις όλα μαζί, σαν κασετίνα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Συμφέρει σε αυτά τα πράγματα. Συμφέρει στο να πάρεις κάποιο παιχνίδι το οποίο έχει βγει πριν 2-3 χρόνια και πέφτει πολύ η τιμή του πλέον. Ναι. Για παράδειγμα, ένα AAA παιχνίδι του 17 μπορεί να το βρεις 10 ευρώ τώρα στο Steam. Και σε κλειδάδικο νομίζω τόσο θα το βρεις. Ναι, ξαναλέω όμως και αυτούς ο οποίους, ας πούμε, ας βάλουμε σαν βάση ότι κάποιος θέλει να αγοράσει από το Steam. Ναι. Απόλυτα. Ναι. Ωραία. Μπορείς να το βρεις. Τώρα, τα καινούργια παιχνίδια, τα οποία βγήκαν, ας πούμε, την άνοιξη του 19 ή το χειμώνα του 19, χειμώνα 18-19, δεν θα τα βρεις σε τρομερή έκπτωση. Σίγουρα. Προφανώς, γιατί τα παιχνίδια είναι marketing από εκεί και πέρα. Και καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, να είχαμε και κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει marketing για να μας τα εξηγήσει αυτά τώρα εδώ πέρα. Ότι πουλάει ακόμα το παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγος να το βάλω έκπτωση. Να του βάλω έκπτωση, γιατί πουλάει το παιχνίδι. Πουλάνε οι κόπιες του ακόμα. Ο άλλος θα έρθει να το αγοράσει γιατί βγήκε πριν 3 μήνες. Μάζεψε τα λεφτά και ήρθε και το πήρε τώρα, ας πούμε. Θα μπορεί να μπει έκπτωση, ρε παιδί, ναι, μου. Δηλαδή από 60 ευρώ full price να πάει στα 45. Είναι μια σημαντική έκπτωση 15 ευρώ. Okay. Γενικά υπάρχουν ωραία bundles πάντως. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ ωραία bundles. Κοίταξα εγώ ένα Tomb Raider bundle, ξέρω, που σου δίνει όλα τα Tomb Raider. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα κλειδάδικα να βάζουν bundles. Τι, με πολλά παιχνίδια. Ναι. Ας πούμε, ρε παιδί μου, σου λέει ότι θέλω να πάρω το Bioshock. Το 1, ναι, ας πούμε. Και σου λέει μαζί με το. Πάρε και το 2 και το 3. Σου φτιάχνει, εσύ τι φτιάχνεις το φτιάχνεις το bundle και σου κόβει κάποια χρήματα. Αν συνδυάσεις πολλά πράγματα μαζί. Οκ. Okay. Είδα το Witcher 3 π.χ. Ναι. Τυχαίο παράδειγμα. Γύρω στα. Πώς σου είπα πριν? 9 ευρώ. 9 ευρώ. Δεν θυμόμουν την τιμή ακριβώς για να μην πω καμία βλακία. Το βρήκα στα 9 ευρώ και το Game of the Year Edition κάνει 15 και bundle, ρε παιδί μου, με τα παλαιότερα Witcher γύρω στα 17. Που είναι καλές τιμές για αυτό που παίρνεις. Ναι. Π.χ. ψωνίσαμε και το Left 4 Dead. Ναι, για τέτοια παιχνίδια το Steam Sales είναι ό,τι καλύτερο. Διότι η τιμή του Left 4 Dead το πήραμε στο. Είναι παιχνίδι του 12. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Το πήραμε 1,63 ή 1,64. Το είχε 80 λεπτά, ναι, σε κλειδάδικα. Αλλά το απλό, εμείς πήραμε κάτι άλλο με 1,63. Νομίζω και ένα DLC. Δεν ξέρω. Είναι λίγο παραπάνω. Και πάλι τώρα η διαφορά 80 λεπτά με 1,63 δεν είναι. Θα μπορούσα ζήτημα να πάρω δύο keys. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Νομίζω. Ναι, ρε, προφανώς, εντάξει. Αλλά για τέτοια παιχνίδια μετράει full τα Steam sales. Ναι. Πολλοί αποφασίζουν να κρατήσουν, να μην αγοράσουν τίποτα όλη τη χρονιά. Να κρατήσουν όλα τους τα λεφτά για τα Steam sales. Για τα Steam sales. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι καθόμουν και κοιτούσα τιμές και ήμουν σε φάση που θα μου φύγουν όλα τα λεφτά. Ναι, αλλά τελικά δεν αγοράζουμε. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, γενικά εγώ έχω να αγοράσω πολλά χρόνια σε Steam sales, κάτι σημαντικό. Εδώ έρχεται νομίζω λίγο και το θέμα της πειρατείας. Ότι βλέπεις κάτι στα Steam sale και κάνει 40 ευρώ και σε φάση, μπορεί να το κατεβάσω. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Ή μήπως να το κατεβάσω, να δω αν μου αρέσει και μετά να το αγοράσω. Γιατί πλέον, άμα δεις, έχουν βάλει και στα Torrent. Ότι παιδιά, άμα σας αρέσει το παιχνίδι, στηρίξτε τον creator με αυτό το link. Και έχουν πάντα το link του Steam. Του παιχνιδιού. Ναι, το δίνουνε. Το δίνουνε. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι λίγο και σε φάση απενεχοποίηση. Ναι.
ότι ξέρετε κάτι, εμείς είναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Και θα έρθει όλο και θα σου πει: φίλε, άμα έκανε ό,τι μπορούσε, δεν θα το βάζε. Θα έρθει και θα σου πει ο publisher ότι φίλε μου, κρακάρεις το παιχνίδι. Μου μοιράζεις πειρατικά κάτι το οποίο δούλεψα εγώ. Ναι. Okay. Είναι σαν να τον κοροϊδεύεις ουσιαστικά. Πολλοί το κάνουν βέβαια. Αυτά πάρα πολλοί hackers, δεν ξέρω, crackers πώς λέγονται. Crackers. Cream crackers. Ναι. Το κάνουν πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος το ακολουθεί αυτό. Τι να σου πω. Πολλοί μπορεί να ξεκινήσουν να παίξουν το παιχνίδι για να δουν αν τους αρέσει. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάνε να το αγοράσουν εν τέλει και αν θα το τερματίσουν από το Cracked. Διότι, εντάξει. Τώρα μπορεί να σ' αρέσει και να το θέλεις, ρε παιδί μου, στο library σου. Ναι. Να το έχεις. Πολλοί κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν είναι εύκολες περίοδοι για τα οικονομικά κανενός. Δύσκολη καιρή. Διαστήμισε. Οπότε το καταλαβαίνουμε. Okay. Απλά γενικότερα, αν κάποιος, για να κλείσουμε το θέμα με την πειρατεία, γιατί είναι τεράστιο θέμα και θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πάρα πολλά podcast πάνω σε αυτό και ίσως να κάνουμε ένα podcast μόνο γι' αυτό κάποια στιγμή. Γενικότερα, γνώμη μου είναι ότι αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να πάρεις ένα παιχνίδι, πάρτο, διότι τα καλά τα οποία προσφέρεις και στο παιχνίδι αλλά και στο δημιουργό του είναι πάρα πολλά, τα οποία δεν φαντάζεσαι δίνοντας αυτά τα 15-20 ευρώ πόσο κάνει, ρε παιδί μου, να το πάρεις το παιχνίδι. Αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να πληρώσεις για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, μην το παίξεις. Δεν το λέω με κακία, δεν το λέω. Ξέρω ότι κάποιοι τώρα μπορεί να με ριτζάρουν από κάτω στα σχόλια. Αλλά όπως ακριβώς θες να πιεις έναν καφέ και δεν έχεις τα λεφτά να πας να τον πιεις τον καφέ, έτσι ακριβώς δεν έχεις και τα λεφτά να πας να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Περίμενε μέχρι να τα μαζέψεις τα λεφτά και να παίξεις το παιχνίδι. Το παιχνίδι εκεί θα μείνει. Δεν θα φύγει. Ούτε θα είσαι λιγότερο cool αν το παίξεις 5 μήνες πιο μετά από τους φίλους σου. Και αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε σέβονται, ούτε spoil θα σου κάνουνε, ούτε τίποτα. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Αν παίξω το Witcher 3 τώρα, δεν σημαίνει ότι είμαι λιγότερο cool από κάποιον που το παίξει όταν βγήκε τότε το παιχνίδι. Όχι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Όπως ακριβώς γίνεται και με μια σειρά. Εγώ... Βλέπεις μια σειρά η οποία μπορεί να έχει βγει το 15. Δεν πρόλαβες να τη δεις τότε ή δεν είχες τη δυνατότητα να τη δεις τότε. Τη βλέπεις τώρα. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ξέρεις τι πιστεύω. Όχι ότι είναι λύση, αλλά. Γιατί πολλά παιχνίδια μπορούν να έχουν βάλει multiplayer μέσα. Γιατί multiplayer, άμα το κρακάρεις, πρέπει το να σου κρακάρει και το multiplayer. Και είναι συνήθως συγκεκριμένοι σερβερ. Βλέπε π.χ. Χάνεις παλιά το Counter-Strike, Call of Duty κλπ. Ότι. Μήπως γι' αυτό πολλά παιχνίδια βάζουν έστω ένα mode multiplayer ώστε να σε αναγκάσουν να το αγοράσεις για να μπορέσεις να παίξεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, και γι' αυτό. Έχω... Ίσως και γι' αυτό. Είναι καλή η σκέψη γενικότερα αυτό, ναι. Και όσο πάνε οι εταιρείες δυναμώνουν και το ενισχύουν το πόσο προστατεύεται το παιχνίδι, πόσο εύκολο είναι να το σπάσεις ή όχι. Ναι. Αν και υπάρχει γενικότερα η φήμη ότι οι εταιρείες το αφήνουν να σπάσει. Μπορεί. Διότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της EA, ναι, από το FIFA, το οποίο κρακάρεται πάντα μια συγκεκριμένη περίοδο. Όταν κοντεύει να βγει το καινούργιο. Την άνοιξη της χρονιάς. Ναι. Δηλαδή βγαίνει φθινόπωρο της χ χρονιάς και κρακάρεται την άνοιξη της χ συν ένα χρονιάς. Για να, ναι, το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, οπότε αν έχουμε FIFA 2018 που βγήκε τον Οκτώβριο του 2017, το Σεπτέμβριο του 2017, ναι, θα κρακαριστεί την άνοιξη του 2018, όταν το παιχνίδι έχει αρχίσει και πεθαίνει. Τέλος πάντων, ναι. Εμένα αυτό που τουλάχιστον έκανα, δεν ξέρω αν σε διέκοψα πήγαινε. Όχι, δεν είναι, αυτό ήταν. Αυτό που έκανα τουλάχιστον, κατέβασα να δω αν μ' αρέσει και αν είναι στα γούστα μου, ρε παιδί μου, το Binding of Isaac. Είδα ότι μ' άρεσε, έπαιξα λίγο και το αγόρασα μετά. Δηλαδή, ναι, σε στιγμή... τέτοια παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα να τα αγοράζεις, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία δεν προέρχονται από ένα στούντιο. Που από πίσω μπορεί να έχει και το budget να χρηματοδοτήσει 2 και 3 παιχνίδια που θα πάνε άκλα αυτά λόγω πωλήσεων. Έρχονται από μικρούς developers οι οποίοι indies. Είναι indies, τα indies παιχνίδια που λέμε. Ναι. Έρχονται από μικρούς developers οι οποίοι αυτό ζουν οι ίδιοι από αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν ένα παιχνίδι δεν πουλήσει, κατά πάσα πιθανότητα τα λεφτά αυτός που έκανε ο προγραμματιστής θα τα πάρει
και απλά θα κλείσει το στούντιο και θα απολυθεί. Οκ. Okay. Αλλά για αυτό που δούλεψε, κατά πάσα πιθανότητα θα πληρωθεί. Σκέφτομαι ότι γενικά είναι αυτή η λογική. Ξέρω θα φάω rage τώρα, αλλά είναι ξεκάθαρα η λογική του Έλληνα ότι α, βλέπω free στο YouTube, βλέπω free τηλεόραση, βλέπω free στο Twitch. Οπότε θα κατεβάσω free και το παιχνίδι. Εντάξει, είναι η παιδεία. Ναι. Και γενικά δεν πληρώνω. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιο και του πει δώσε μου 5 ευρώ στο Twitch για να γίνει subscriber, θα σου πει σιγά, αφού μπορώ να σε δω και free. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί να πληρώσω εγώ 40 ευρώ να αγοράσω το DC αντί να το κατεβάσω και να το παίξω. Ναι, είναι η παιδεία που μαθαίνει. Είναι πώς μαθαίνει κάποιος ναι. να συμπεριφερθεί όταν μεγαλώσει. Και εντάξει, προφανώς δεν θα υποφέρει η Ubisoft το ίδιο πράγμα που θα υποφέρει, όπως είπαμε πριν. Αυτός που έβγαλε το Binding of Isaac, αυτός που έβγαλε το Undertale. Ναι. Αυτός που έβγαλε. Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι διαμαντάκια, αλλά είναι indies διαμαντάκια. Και το θέμα είναι αυτό, ότι είναι η παιδεία η οποία έχει ο καθένας. Ναι. Ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι η πειρατεία αρχίζει και χτίζεται στις πιο μικρές ηλικίες. Εκεί που δεν έχεις λεφτά να ξοδέψεις για να πάρεις παιχνίδια. Όταν μεγαλώνεις, αρχίζεις και λες, όχι, δεν θα το παίξω. Πειρατικό. Ας μην το παίξω. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ, εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου σκοπιά, πώς το βλέπω. Δηλαδή, μικρός, ναι, το παραδέχομαι και πάντα θα το παραδέχομαι ότι έκανα πειρατεία στα παιχνίδια. Εσύ είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πολλοί δεν θα πάνε να δώσουν συνδρομή στα HBO, κατεβάζουν το Game of Thrones. Δεν θα πάνε να δώσουν. Ναι. Καλά, δεν υποστηρίζεται και η Ελλάδα. Ναι, okay. Αλλά κατάλαβες τι εννοώ, ότι δεν θα πάνε να δώσουν συνδρομή στο Netflix, θα τις κατεβάζουν. Είναι τη Nova. Σου λέει το HBO, εγώ το δείχνω στην Nova. Ναι. Ότι πλήρωσε την Nova. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει pay on demand, ξέρω να πληρώσει να δει μόνο το Game of Thrones. Δεν το ξέρω. Αλλά π.χ. αν πρέπει τώρα να κάνει συνδρομή για 70 ευρώ το και μήνα. Και είναι χρόνος το συμβόλαιο, έτσι. Ναι. Και 2 χρόνια πολλές φορές. Δηλαδή εντάξει, εκεί πονάει. Ή 18 μήνες, 24 μήνες τώρα, εντάξει, μιλάμε για μια συνδρομή τεράστια. Αν και εκεί δεν ξέρω αν έρχεται το φταίξιμο στη Nova ή στο HBO. Λογικά το HBO δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, σου λέει εγώ το HBO καταρχήν δεν τον ενδιαφέρει και να εντάξει την Ελλάδα μέσα στο πρόγραμμά του. Ό,τι λέμε για τις σειρές ισχύει και για τα παιχνίδια. Έτσι, απλά φέρνουμε σαν παράδειγμα τώρα τις σειρές. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι ξεφεύγουμε από τα παιχνίδια. Ναι. Το HBO και το κάθε HBO δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα διότι είναι μικρή αγορά. Δηλαδή, okay, το Netflix έκανε ένα άνοιγμα προς την Ελλάδα. Το οποίο Netflix είναι πάρα πολύ μικρό. Το Netflix της Ελλάδας σε σχέση με το Netflix της Αμερικής. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα πάρα, τα οποία. Πάρα πολλά. Οπότε αυτό ακριβώς δεν τον ενδιαφέρει αν θα κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν επειδή έρχεται και το Stadia και όλα αυτά, αν θα αλλάξει γενικότερα λίγο η νοοτροπία του κόσμου. Διότι ουσιαστικά το Stadia σου λέει: ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να φτιάξεις PC για να παίξεις το παιχνίδι. Πλήρωσε απλά το παιχνίδι. Οπότε για πολλούς μπορεί όντως τα λεφτά που θα εξοικονομήσουν από το PC που θα φτιάχνανε να πάνε στα παιχνίδια. Γιατί κιόλας εκεί ξέρεις κάτι, σου λέει πλήρωση για να παίξεις. Αν δεν παίξεις, ναι. Αν δεν πληρώσεις, δεν μπορείς να παίξεις εκείνη το σημείο. Το πω, ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Και στην τελική υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θα φτιάξουν το PC με 600, 700, 800 ευρώ. Και δεν το γενικά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολύ λίγοι οι οποίοι θα δώσουν τόσα λεφτά να φτιάξουν ένα PC και μετά δεν θα στελεχώσουν το library τους με παιχνίδια. Σίγουρα. Είναι το θεωρώ χαζομάρα. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Ναι, μην δώσεις καν. Πήγαινε πάρε μια. Δεν ξέρω. Σαν να φτιάχνεις. Πήγαινε δώσεις τα μισά λεφτά και πάρε μια κονσόλα και τα υπόλοιπα λεφτά δώσα σε παιχνίδια. Είναι σαν να φτιάχνεις home studio και να μην κάτσεις να ηχογραφήσεις κομμάτια ή κάτι. Ή γιατί το φτιάχνεις home studio. Home studio ναι. Εννοώ για ηχογράφηση. Γενικότερα πάντως εγώ θεωρώ ότι η αγορά υποφέρει γιατί πρέπει το PC να βρει οι PC gamers και η κοινότητα, η βιομηχανία πίσω από όλο αυτό να βρει έναν τρόπο να αρχίζει να λειτουργεί όπως οι κονσόλες. Οι κονσόλες δεν μπορείς να κρακάρεις κάποιο παιχνίδι πλέον. Δεν υπάρχουν τσιπαρισμένα PS4, Xbox One όπως ναι, υπήρχαν ναι. παλιά. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Έχουν βρει κάποιο μέσα στο firmware που τον μπλοκάρει αυτό, δεν σε αφήνει. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να βρεθεί και στο PC. Βέβαια, το PC είναι πολύ πιο ανοιχτό ο κώδικα. Πολύ πιο εύκολο να μπει μέσα στο. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να αγοράσει το Call of Duty για το PlayStation και ξέρει ότι θα είναι κομπλέ και να το αγοράσει για το PC και να είναι γεμάτο hackers. Κατάλαβε. Ναι. Που... Okay. Είναι πιο προσβάσιμο ο κώδικα. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο προσβάσιμο σε σχέση με το δύο. Οπότε είναι από τη μία χάνει το modification.
Δηλαδή την ελευθερία στο κάποιο. Έχουμε δει επικά modes να δημιουργούνται μέσα από παιχνίδια. Πρόσφατο παράδειγμα, Auto Chess έχει δημιουργηθεί μέσα από mod της Dota. Ναι. Το PUBG, τα Battle Royale ήταν mod του Arma. Ναι, ναι, και, το Minecraft ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ήταν mod. Ναι, αλλά σαν το Battle Royale του το ΙΤΑ1, ΖΙΤΑ1, ποιο ήταν. Ναι. Που ουσιαστικά και το Arma είναι σε sale τώρα, μπορείτε να το κοιτάξετε. Ναι, το ΙΤΑ1, ΖΙΤΑ1, ο Player Unknown ήταν μέσα από mod του Arma. Ναι, ξεκίνησε σαν genre που λέμε. Genre. Τα Battle Royale. Γενικά έχουν, λόγω του PC, λόγω του ότι σου αφήνει περιθώριο να κάνεις modifications και πράγματα, δημιουργούνται πάρα πολύ ωραίες καινούργιες ιδέες, οι οποίες, εκτός του ότι δώσαν διασκέδαση στον κόσμο, αποφέραν και λεφτά στους δημιουργούς. Δες π.χ. το GTA που έχει βάλει τόσα modes μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται, παιδιά, επεισόδιο με αρκετή. Πώς το λένε, κουβέντα για αρκετή κουβέντα για το GTA και για τα mode που είχαν για πει. Για το RP, για το όλο αυτό το θέμα που έγινε. Ναι. Οπότε ναι, από τη μία χάνεις αυτό, κερδίζεις όμως σε. Πώς να το πω, όχι stability, είναι σε. Δες το Happy Wheels π.χ. που είχε κάνει ένα τεράστιο μπαμ επειδή είχε αφήσει τους παίκτες να φτιάχνουν τις δικές τους πίστες, ναι, και τέτοια. Εντάξει, είναι καλό σε τέτοια παιχνίδια. Τέλος πάντων, πριν αναφέραμε βέβαια και την τηλεόραση και τις σειρές και αυτά. Θα είναι θέμα για επόμενο podcast. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο podcast και να πούμε γενικά για τα παιχνίδια που γίνανε σειρές. Με πρόσφατο παράδειγμα το Witcher που ετοιμάζεται. Θα ήταν ωραίο θέμα. Μπορείτε να μας γράψετε και κάτω στα σχόλια όσοι το βλέπετε από YouTube θέματα για επόμενα podcast. Για επόμενα podcast. Όπως επίσης θα αντιγράψω λίγο τον Κώστα τον Κουτάνη. Ναι, για πες. Στο Μόνο Ντροπή, ναι, το podcast του, να το τσεκάρετε όσοι δεν το έχετε τσεκάρει. Προφανώς θα το έχετε τσεκάρει. Είναι εξαιρετικό. Το YouTube εννοούμε. Το YouTube εννοούμε τον Κώστα τον Κουτάνη. Ο οποίος έχει πει στον κόσμο να στέλνει θέματα στο Instagram του. Στο Instagram. Οπότε ακολουθήστε το GameLab, gamelab.gr. Γενικά, αν γράψετε GameLab θα το βρείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακολουθήστε, γιατί ανεβαίνουν stories από την ομάδα του Twitch που έχουμε 18 ή 19, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Όλο και αυξάνεται. Streamers στο Twitch Hub με πάρα πολλά games. Ό,τι διαφορετικά. Θέλετε να δείτε, ναι. PUBG, LOL, τώρα καινούργια μόδα Teamfight Tactics, γενικότερα τα Auto Chess. Hearthstone. Hearthstone, Manager παίζω εγώ. FIFA έχουμε δύο YouTubers, τον Kugo και τον Τζαβού. Έχουμε πάρα πολλή ποικιλία. Να τσεκάρετε πραγματικά ό,τι θέλεις να δεις και ό,τι είναι και hot, ναι, στο Twitch. Δεν έχουμε Fortnite. Θα φροντίσουμε γι' αυτό όμως. Θα φροντίσουμε, ισχύει. Πρέπει. Ναι, πρέπει να φέρουμε και κάποιον που να παίζει Fortnite. Μπας κέρδικα να βγει. Λοιπόν. Οπότε ναι, ακολουθήστε το Instagram. Γενικά το Instagram είναι άμεση επικοινωνία. Βοηθάει πάρα πολύ για κάποιον ο οποίος θέλει να δικτυωθεί με ένα κανάλι και έναν δημιουργό. Είναι πολύ άμεσο, ρε παιδί. Είναι πολύ άμεσο. Δηλαδή και οποιοδήποτε αυτό μήνυμα μας στείλετε είναι πάρα πολύ άμεσο να το δούμε και να απαντήσουμε κιόλας. Δηλαδή στο Facebook είναι λίγο πιο μεγαλύτερη η ταλαιπωρία ή στο email. Ναι, ναι, ναι. Καλά, email, email, ξεχάστε το, παιδιά. Αν δεν είναι κάποια επαγγελματική πρόταση, δεν πρόκειται να. Ναι, παιδιά, αυτό. Μπείτε στο Instagram μας, στο Instagram του GameLab, εννοώ. GameLab, ναι. Να στείλετε μας κάποιο θέμα ή και εδώ στα σχόλια του YouTube, αν θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικότερα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για να προωθήσουμε και το Instagram να ακολουθήσετε και εκεί πέρα, γιατί ανεβαίνουν και backstage υλικό από τα GameLab News και από τις εκπομπές που γίνονται στο GameLab. Οπότε ακολουθήστε εκεί πέρα, δώστε πόνο, δείτε του streamer του GameLab στο Twitch. Αν μπείτε στο site υπάρχει ειδική κατηγορία που είναι όλοι οι streamers για να δείτε ποιος είναι live. Έχει και ομάδα. Ναι, είναι και η ομάδα, η Twitch Team. Αλλά γενικά αν μπείτε στο site, εκτός από τα νέα μπορείτε να δείτε και απευθείας ποιος είναι live εκείνη τη στιγμή, ποιοι είναι στην ομάδα του GameLab γενικότερα. Και προφανώς εδώ πέρα στο YouTube όσο γουστάρετε να δείτε και τα GameLab News για τα κορίτσια και ο Φίλιππος. Κάνουν φοβερή δουλειά κάθε Τρίτη στις 2. Έχεις πρεμιέρα εκείνη την ώρα? Όχι. Στο YouTube. Δεν έχω πρεμιέρα. Α, δεν έχεις Τρίτη. Δεν έχω, δεν βάζω καν πρεμιέρα. Καλά κάνεις. Ποιος τη χρησιμοποιεί την πρεμιέρα, τέλος πάντων. Ναι, κάτι που ξεκίνησε και πέθανε. Φίλιππος, βλέπετε το Instagram εδώ. Δεκάζ στο YouTube. Ναι, εγώ είμαι ο Alex Monarch Gaming. Είναι και στο YouTube και στο Instagram το ίδιο, γι' αυτό δεν. Ναι, είναι παντού. Alex Monarch Gaming. Περίμενα, ξέρεις κάτι. Ναι, είναι όλα αυτά εκεί, μπορείτε να τσεκάρετε. Λοιπόν, παιδιά. Από τα φωτεινά κούτελα. Και τη Σοφία Βαργκάρα. Το σκεφτήκαμε μαζί, ακουμπηθήκαμε. Λοιπόν. Χαιρετάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και που μας ακούσατε. Γεια σας. Γεια σας.
Μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα θα... Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Έλα ρε μαλάκα. Τι θα συζητήσουμε σήμερα λοιπόν? Έλα ρε μαλάκα. Που είναι τώρα επίκαιρο. Νομίζω όταν θα ανέβει αυτό το επεισόδιο τα Steam Sales είναι μέχρι 7 Ιουνίου. Ιουλίου. Νομίζω ναι. 7-9. Μη με ρωτάτε για πράγματα που δεν ξέρω. Έχει ανέβει στο site. Είχε ο αρχισυντάκτης. Τι πάει να πει αυτό? Το ότι είσαι ο αρχισυντάκτης, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, Steam, σαλές. Όχι slaves. Sales. Steam slaves. Και βασικά που δουλεύουν στο Steam. Μπορώ να το βάλω αυτό, σας παρακαλώ. Θέλω πάρα πολύ να το βάλω αυτό.